Ενώ οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται ένα βήμα πριν από το αδιέξοδο, αναζητούν τρόπους ώστε να πείσουν τους εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης ότι θα είναι επιζήμιο για κάθε τοπική κοινωνία το ενδεχόμενο να ψηφιστούν κι άλλοι περιορισμοί στη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμη και να συνεχιστεί η μειωμένη κατά 60% σε σχέση με πέρυσι χρηματοδότησή τους. Για το λόγο αυτό, οι Δήμαρχοι της Σιμαθίας αποφάσισαν να καλέσουν τους βουλευτές του νομού προκειμένου να τους ζητήσουν να μην ψηφίσουν όταν το πακέτο μέτρων των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ φτάσει στη Βουλή τις περικοπές για τους Δήμους. Έστω και αν γνωρίζουν καλά πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους βουλευτές, κυρίως που στηρίζουν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Να τους παρακαλέσουμε να, εφόσον είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και κυρίως για τους συμπολιτευόμενους βουλευτές. Είναι πολλές φορές και ακατόρθωτα. Είναι δύσκολα πάντως, εφόσον μπορούν να μην ψηφίσουν τις περικοπές στην αυτοδιοίκηση. Διότι περικοπές στην αυτοδιοίκηση σημαίνει κλείνουν παιδική, κλείνουν σχολεία, κλείνουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει το απορριμματοφόρο, δεν υπάρχει πετρέλαιο για να βγει να μαζέψει τα σκουπίδια κλπ. Και σας το λέω αυτό γιατί. Πριν να έρθω εδώ, τώρα που ήμασταν μέσα, επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης μήπως υπάρχει τελευταία στιγμή κάτι καινούριο. Γιατί την Πέμπτη το βράδυ που μίλησα με τον Υπουργό δεν υπήρχε κάποια καινούρια εξέλιξη. Είχα τηλεφωνήσει, είχα πει ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, ότι θα πάρω τα εντάλματα πληρωμής της μισθοδοσίας, θα τα βάλω σε ένα κυβότιο και θα τα στείλω στο Υπουργείο για να επιλέξει το Υπουργείο ποιοι εργαζόμενοι θα πληρωθούν και ποιοι όχι. Εν πάση περιπτώσει δεν το έκανα. Τηλεφώνησε ο Υπουργός, είπε ότι και αυτοί είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο και ότι θα υπογραφούν τα 35 εκατομμύρια τα οποία για να συμπληρώσουν τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αυτά που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση παραμονές του συνεδρίου στην Αθήνα και ανήμερα δια χιλέων υπουργού, ώστε να συμπληρωθούν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι και να μπορούν τουλάχιστον οι υγιείς δήμοι να δώσουν τη μισθοδοσία, γιατί οι δήμοι οι οποίοι είναι στο κόκκινο ούτε έτσι μπορούν να ανταποκριθούν. Όλοι είμαστε σχεδόν στην ίδια κατάσταση, άλλος λίγο καλύτερα, άλλος λίγο χειρότερα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, όλοι βγαίνουμε προς τον όλεθρο. Δηλαδή, εάν π.χ. κάποιοι δήμοι ήδη έχουν προβεί στην στάση πληρωμών κάποιοι τις επόμενες μέρες, αλλά είναι μαθηματικός βέβαια ότι στο επόμενο ενδεχομένως δίμηνο, σχεδόν το σύνολο των δήμων της χώρας, θα περιέλθει στην ίδια κατάσταση, δηλαδή θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να προβεί στη στάση πληρωμών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφενός μεν και για τους εργαζόμενους, αλλά και αυτές οι υποτιτώδεις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν προς το παρόν, δηλαδή τις καθημερινότητες που είμαστε υποχρεωμένοι να τις παρέχουμε με τον τρόπο αυτόν εδώ πέρα που δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι, γιατί και ο Δήμος Αλεξάνδρας υπολείπεται κατά πολύ λόγο και έλλειψη προσωπικού, διότι δεν θα επανέλθω, ουσιαστικά λειτουργεί αυτή τη στιγμή μόνο με το προσωπικό το οποίο έφερε, ήρθε από το Δήμο Πλατέως, γιατί κανείς εκ των υπολείπων τριών μη εξαιρεμένων και του μεγάλου Δήμου δεν είχε ούτε ένα άτομο τακτικό προσωπικό. Αορίστου χρόνου δηλαδή για να εκτελούσε μέσα των δημοτικών επιχειρήσεων που έπρεπε να καταργηθούν. Δεν μπήκαν στη διαδικασία αυτή να μετατρέψουν τις αναπτυξιακές σε κοινοφελείς όπως ο νόμος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε εμείς σε απόγνωση. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται όχι όπως θα έπρεπε. Να πούμε ότι ουδέν κακό να πηγαίνει καλού, δεν έχουμε και την μισθοδοσία την υψηλή και ως εκ τούτου θα παραταθεί η ζωή του Δήμου Αλεξάνδρας κατά ένα μήνα. Εάν συντελεστούν και νέες περικοπές της τάξης του 30%, δεν χρειάζεται να πούμε τι θα γίνει, κλείνουν οι Δήμοι. Κλείνουν από μόνοι τους, δεν κλείνουν γιατί διαμαρτύρονται όπως θα κλείσουν τώρα 12 και 13, αλλά κλείνουν γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Αλεξάνδριος όπως το περιέγραψε ο Δήμαρχος κ. Φώτης Δημητριάδης. Ο Δήμος έπαιρνε έως πέρσι 691.000 ευρώ ως δόση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Για τον Αύγουστο ήρθαν 285.000 ευρώ. Το κόστος μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου, χωρίς να υπολογίζεται το προσωπικό που εργάζεται στα νομικά πρόσωπα, είναι 335.000 ευρώ. Υπολείπονται λοιπόν 50.000 ευρώ. Στα ποσά αυτά θα πρέπει να προσθεθούν τα χρήματα για τη συντήρηση των οχημάτων, για τα καύσιμα των οχημάτων του Δήμου, για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τη λειτουργία των σχολείων, καθώς και για τη λειτουργία κοινωνικών δομών όπως το βοήθεια στο σπίτι. Η αυτοδιοίκηση έχει προσφέρει τα μέγιστα. Έχει υποστεί μία μείωση 60%, έπεται και άλλο 30%. Έχει κάνει θυσίες οι οποίες δεν τις έκανε κανένα άλλο νομικό πρόσωπο ή καμία άλλη υπηρεσία κρατική. Μειώσαμε από 1.134 τους Δήμους σε 325, από 5.880 τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε 1.184. Μειώθηκαν οι μισθοδοσίες των αιρετών, έγινε η συνένωση όλων αυτών και έγινε η οικονομία σημαντικότατη. Και αν και η κατά καιρούς κυβέρνηση, τώρα γιατί να μην επιρρύπτουμε ευθύνη σε την κυβέρνηση των ολίγων ημερών, την ευθύνη τη μεγάλη, ξέρετε ποιοι την έχουν και δεν μιλάω πολιτικά, για να μην το εκλάβει κάποιος. Η μεγάλη ζημιά έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ανεξάρτητα τώρα αν κάποιοι έχουν εκκληθεί τώρα. Ναι, το κουκουέ την έχει κάνει τη ζημιά. Έτσι μας συμφέρει να λέμε. Και αν έχουν εκκληθεί κάποιοι άλλοι τώρα να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Διότι δεν ξέχασε κανένα ο προϋπολογισμός. Ψηφίστηκε από την παρελθόντα κυβέρνηση. Ψηφίστηκε μέσα στο 2011. Και μετά τώρα βγαίνουν και λένε τώρα και ζητάμε τα ξεχασμένα τα 300 εκατομμύρια. Τα 2,7 δις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, 2,3 δις, τα 400 εκατομμύρια δηλαδή, τα ζητάμε τώρα γιατί κάποιοι ξεχάσανε να τα περάσουν και βγαίνουν τώρα και είναι και οι υπερασπιστές μας. Στην πρόσκληση των Δημάρχων της Ιμαθίας ανταποκρίθηκαν μόνο δύο βουλευτές, ο κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κώστας Γιωβανόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Πράγματι, η τοπική αυτοδιοίκηση επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, πολύ μεγάλο έργο. Βέβαια, εδώ φαίνεται ότι η αρμοδιότητα που ανέλαβε με τον Καλλικράτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν ήταν έτοιμο το ελληνικό κράτος και να τις δώσει αυτές τις αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τη φόρτωσε με πολύ, πολύ μεγάλες αρμοδιότητες, χωρίς να είναι έτοιμο το οικονομικά να βοηθήσει τους Δήμους στο ελληνικό κράτος. Πάση περιπτώσει έγινε. Σήμερα υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν προβλήματα τεράστια. Πράγματι, οι μειώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πράγματι, μπαίνει σε κίνδυνο η λειτουργία των Δήμων και η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Γίνεται, το ξέρω αυτό γιατί είχα μια συνεργασία με τον κύριο Υπουργό και συμμετείχα και στο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ στις 30 Αυγούστου. Γίνεται μια απίστευτη προσπάθεια να ξεβρεθούν αυτά τα 11 δις ευρώ έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τη χρηματοδότηση των 35 δισεκατομμυρίων και να πάμε στην ανάπτυξη που όλα αυτά τα χρόνια λέμε για ανάπτυξη και μέχρι σήμερα τίποτα δεν κάναμε, έτσι, που θα δώσουν ανάσα οικονομική στην Ελλάδα. Εγώ όσο με αφορά θα προσπαθήσω αυτά τα 831 εκατομμύρια που είπε ο Δήμαρχος της Αλεξάνδρειας να μην λείψουν από τους Δήμους και να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν οι Δήμοι έτσι όπως λειτουργούν με τα προβλήματα που έχουν, αλλά τουλάχιστον να μην βάλουμε σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τη λειτουργία αυτήν έτσι όπως την περιγράψατε. Είτε ψηφιστούν τα μέτρα και γίνουν οι περικοπές, είτε δεν ψηφιστούν τα μέτρα και καταρρεύσει το σύμπαν, θα βρεθούν τα χρήματα. Στη μία ή στην άλλη περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Θέλω να παρακαλέσω τους συμπολίτες μου να βοηθάνε τις υπηρεσίες του Δήμου όσο μπορούν. Θέλω να συζητήσουμε όλοι μαζί τώρα την ώρα της μάχης, όχι ποιος έφταξε και μπλεχτήκαμε στις καλλικρατικές πομφόλιγες, αλλά τώρα εμείς που έχουμε ταχθεί να έχουμε την ηγεσία σε αυτές τις κρίσιμες ώρες αυτών των πολιτών, να συνεννοηθούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Προφανώς πήραμε τη ζωή μας λάθος. Προφανώς βγήκαν τα πόδια μας από το πάπλωμα, γίναμε περισσότεροι, ήρθαν λιγότερα λεφτά, τα διαχειριστήκαμε λάθος. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Δεν με ενδιαφέρει να συζητήσουμε ούτε για εκατομμύρια ούτε για δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των Δημάρχων. Καταλαβαίνω ότι έτσι ή αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βλέπω το αδιέξοδο το οποίο περιέγραψε ότι είτε ψηφιστούν είτε δεν ψηφιστούν. Ναι, δεν θα ψηφίσω τα μέτρα. Αλλά αυτό είναι ένα. Δεν λέει τίποτα από μόνο του.
Νομίζω η ευθύνη μας είναι να δούμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζωντανή βοήθεια. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο μόνοι μας και λιγότερο εξαρτώμενοι.